σύμβουλοι, κύριοι πρόσωποι των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, αγαπητοί μας φίλοι, εργαζόμενοι του κρατικού θεραπευτηρίου Βλέρου, σας καλωσορίζομαι στην εκδήλωση, την πατροπαράδοτη κοπή της πρωταχρονιάτικης πίτας του κρατικού θεραπευτηρίου Βλέρου. Αργήσαμε λίγο, η αλήθεια είναι αυτή. Είναι η τελευταία μέρα του Φεβρουαρίου, όμως υπάρχει λόγος. Και ο λόγος είναι, όπως θα είδατε όλοι, ότι φεύγοντας από τα εγγένεια ενός σημαντικού τμήματος επιγόντων περιστατικών, δωρεά του φίλου συμπαραστάτη του νησιού μας, συμπατριώτη μας, του Σπύρου Τιμπουζέρκου, περνώντας από το κρατικό θεραπευτήριο, από το νοσοκομείο μας, διαπιστώσαμε ότι το νοσοκομείο μας είναι ένα απέραντο εργοτάξιο. Έργα που έχουν πραγματοποιηθεί, έχουν υλοποιηθεί και έργα που είναι σε εξέλιξη. Και αυτό οφείλεται, μπορώ να το πω, χωρίς να θέλουμε να ευλογήσουμε όπως λένε τα γένια μας, σε ένα δραστήριο διοικητικό συμβούλιο, σε μια δραστήρια διοικήτρια. Αλλά θα πρέπει να το πούμε αυτό, αλλά και στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, στην πολιτική βούληση που έχει εκφράσει το Υπουργείο Υγείας όλα αυτά τα χρόνια, να στηρίξει τη δημόσια υγεία, να στηρίξει τα δημόσια νοσοκομεία. Και αυτή η στήριξη και η πολιτική βούληση της πολιτείας γίνεται πράξη και το βλέπουμε κάθε μέρα στο νοσοκομείο μας. Φεύγοντας από αυτό, ελπίζω να μην φύγει η διοικητριά μας, φεύγοντας από αυτό, θα έχουμε αφήσει ένα πολύ σημαντικό έργο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας θυμάτε με την παρουσία σας εδώ. Πριν ξεκινήσουμε και δώσω το λόγο στην διοικητριά μας, θα ήθελα να παρακαλούσω τον κύριο Δήμαρχο να κάνει ένα πολύ σύντομο χαιρετισμό. Σεβασμιότατε, θεοφιλέστατε, σεβαστοί πατέρες, κύριε Έπαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Συνάδελφε, Δημοτική Σύμβουλη, κυρία Σάρικα, Διοικήτρια του Κρατικού Θεραπευτηρίου Βλέρου, φίλες και φίλοι, με ιδιαίτερη χαρά πριν λίγο, με τον αγιασμό που τελέστηκε από τον σεβασμιότατο, θεοφιλέστατο και τους ιερούς πατέρες, έγιναν τα εγγένεια του Τμήματος Επιγόντων Περιστατικών. Ένα πραγματικά αξιόλογο έργο και αξίζουν συγχαρητήρια και ευχαριστίες στον απόδημο συμπατριώτη μας, κύριο Σπύρο Γιουσέπο, στην οικογένεια του Πάρου, που πραγματικά τα χρήματα τα οποία δόθηκαν αξιοποιήθηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και πλέον, σεβασμιότατε, θα μου επιτρέψετε να πω ότι ο κύριος Σπύρος Γιουσέπος ανήκει, είναι στο κάδρο των ευεργετών. Γιατί η αξιόλογη αυτή προσφορά του αφορά όλους μας. Και τους κατοίκους, τους μόνιμους της Λέρα, του νησιού μας, αλλά και τους επισκέπτες. Συγχαρητήρια λοιπόν και εύχομαι να γίνει παράδειγμα προς μίμηση η δωρεά αυτή. Όμως, όπως είπε και η κυρία Τζανουδάκη, βλέπουμε ότι το νοσοκομείο μας είναι ένα απέραντο εργοτάξιο και αξίζουν συγχαρητήρια στην κυρία Σαρίκα, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους γιατρούς μας, στο νοσηλευτικό προσωπικό, γενικότερα σε όλους τους εργαζόμενους του νοσοκομείου. Γιατί με τον κατάλληλο και απαραίτητο συντονισμό, αλλά και τη συνεργασία, επιτυγχάνονται και υλοποιούνται αυτά τα έργα. Και σύντομα με τη λειτουργία του αξονικού τομογράφου, που είναι συμφέρον προς την ίδια τη χώρα μας, γιατί θα αποφευθούν δαπανηρές και κοστοβόρες αεροδιακομιδές ή διακομιδές κάθε είδους, θα παρέχεται περισσότερη ασφάλεια σε όλους μας. Εύχομαι καλή χρονιά σε όλους, υγεία, αγάπη, πίστη και πρόοδο σε όλους τους τομείς. Είμαστε δίπλα σας, προς κάθε κατεύθυνση. Εμείς πιέζουμε το αρμόδιο Υπουργείο, που οφείλω να πω ένα ευχαριστώ, γιατί με τις χρηματοδοτήσεις επιτυγχάνονται έργα στο νοσοκομείο μας και γενικότερα στο κρατικό θεραπευτήριο Λέρου, να στελεχωθεί πλήρως το νοσοκομείο μας με γιατρούς όλων των δημοτήτων, με νοσηλευτικό προσωπικό, με εργαζόμενους περισσότερους, ούτως ώστε να
έχουμε ένα νοσοκομείο που να μην έχει να ζηλεύσει τίποτα από τα μεγάλα νοσοκομεία της χώρας μας. Συγχαρητήρια σε όλους σας. Καλή χρονιά και ευχαριστημένη. Σεβασμιότατε, θεοφιλέστατε, ευδεσιμότατε, εκπρόσωποι όλων των αρχών, για να μην μακρηγορούμε, καλωσορίσατε στην εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Πρωτοχρονιάτικης βέβαια είναι σχήμα λόγου, δηλαδή είναι τέλος του Φεβρουαρίου. Αλλά το συνδυάσαμε σήμερα που είναι και Τσικνοπέμπτη και μετά υπάρχει και ένα μικρό πρόγραμμα για να το γιορτάσουμε. Είναι σε 2 μήνες, κλείνουν 3 χρόνια από την ανάληψη των καθηγόντων μου στη διοίκηση του κρατικού θεραπευτηρίου. Και είμαι και πολύ χαρούμενη και πολύ συγκινημένη γι' αυτό. Ήταν πολύ μεγάλη η τιμή που μου έκανε το Υπουργείο με την αξιολόγηση και την επιλογή μου για αυτή τη θέση. Και πολύ μεγάλες οι εμπειρίες και οι χαρές που είχε αυτή και οι δυσκολίες βέβαια, αλλά τίποτα δεν γίνεται χωρίς δυσκολία. Η θητεία μου σε αυτό το πόστο. Γνωρίζετε, νομίζω, ίσως και καλύτερα από μένα, ότι οι δομές του κρατικού θεραπευτηρίου Λέρου εδράζονται σε 3 τοποθεσίες. Στο Λακί, εδώ, που είναι το νοσοκομείο γενικών καθήσεων, με τις μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης δίπλα μας, ο Ξενώνας Άρης και το ΕΚΤΟ, και το ΤΑΜΕΑ, που είναι το τμήμα ατόμων με ειδικές ανάγκες του παλιού ΠΙΚΠΑ. Στα Λέπιδα, που είναι οι δομές φιλοξενίας ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και το τμήμα οξέων περιστατικών, ψυχιατρικών περιστατικών και στην κοινότητα όπου νοικιάζουμε 11 διαμερίσματα για τους πιο αυτοεξυπηρετούμενους ασθενείς για την ένταξή τους στον κοινωνικό ιστό. Το νοσοκομείο γενικών παθήσεων καλύπτει ένα πληθυσμό 8.000 κατοίκων της Λέρου, 4.000 κατοίκων των γύρω νησιών, 1.200 με 1.400 υπολογίζεται περίπου προσφύγων του κέντρου υποδοχής αλλά και άλλων δομών που υπάρχουν στο νησί, καθώς και των επισκεπτών του. Το κρατικό θεραπευτήριο φιλοξενεί 230 χρόνους ασθενείς με ψυχικές διαταραχές στις δομές του και το τμήμα οξέων ψυχιατρικών περιστατικών στα Λέπιδα με 15 κλίνες δέχεται εισαγωγές από όλη την περιφέρεια Δωδεκανήσου. Οι λειτουργίες και οι θεραπευτικές δομές και οι υπηρεσίες του θεραπευτηρίου στεγάζονται σε 34 ενεργεία κτίρια, συνολικής επιφάνειας 16.000 και κάτι τετραγωνικών μέτρων και το λέω αυτό γιατί στην πλειοψηφία τους είναι παλαιά με επιμελή συντήρηση. Υπάρχει δηλαδή ένα θέμα στην συντήρηση αυτής της υποδομής. Οι βασικοί στόχοι που τέθηκαν από πλευράς πολιτείας, του Υπουργείου Υγείας και της περιφέρειας της όπου υπαγόμαστε, της Δεύτερης Υγειονομικής Περιφέρειας, με βάση τη συνταγματική αρχή ότι η υγεία αποτελεί δημόσιο αγαθό, όταν ανέλαβα δηλαδή πριν 3 χρόνια, ήταν η διάσωση του συστήματος υγείας, το οποίο ήταν πραγματικά υποκατάρρευση, η ιατροφαρμακευτική κάλυψη όλων των ανασφαλίστων, με πολύ σημαντικό έργο και βοήθεια στους ανθρώπους οι οποίοι χάσανε τη δουλειά τους στα χρόνια της κρίσης, και την ασφαλειά τους, την ασφάλισή τους δηλαδή, η δυνατότητα πρόσβασης όλων των πολιτών σε αξιόπιστες υπηρεσίες υγείας, η προστασία των λειπτών και λειπτριών υπηρεσιών υγείας, όλων όσων έρχονται σε επαφή με τις υπηρεσίες μας για οποιοδήποτε λόγο, για πρόληψη, για θεραπεία, για εξέταση, διάγνωση κλπ. Και η προάσπιση των δικαιωμάτων τους και η καταπολέμηση της διαφθοράς με εφαρμογή διαφανών διαδικασιών όπως είναι η διάβγεια, η λίστα χειρουργείων κλπ. Οι στόχοι που βάλαμε σαν Διοικητικό Συμβούλιο τότε ήταν με βάση τα προβλήματα που υπήρχαν φυσικά, η στελέχωση του νοσοκομείου. Θυμάστε όλοι ότι υπήρχε έλλειψη σε κρίσιμες ειδικότητες γιατρών. Δεν είχαμε αναισθησιολόγο όταν ήρθα, δεν υπήρχαν βασικές ειδικότητες. Δεν υπήρχε μόνιμος γιατρός, μικροβιολόγος, ακτινολόγος, δηλαδή κρίσιμες ειδικότητες. Δεύτερον, η βελτίωση και συντήρηση της κτηριακής υποδομής, η οποία έχει πολλά και συνεχή προβλήματα, η ανανέωση και η προμήθεια του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που στην πλειοψηφία ήταν παλιά πάνω από 20 ετών, δηλαδή υπάρχουσαν, η βελτίωση συνδικών διαβίωσης ασθενών και εργαζομένων και η βελτίωση λειτουργίας όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών. Με στόχο δηλαδή να βελτιώσουμε το έργο για το οποίο έχουμε κληθεί να υπηρετήσουμε. Για πρώτη φορά λοιπόν στα χρόνια μετά το 10 των μνημονίων,
ξεπάγωσαν σε εισαγωγικά οι προσλήψεις και ήρθαν οι γιατροί ειδικοτήτων, ήρθαν οι χειρουργοί, οι αναισθησιολόγοι, μικροβιολόγοι, ακτινολόγοι και επί δύο, δηλαδή έχουμε δύο μικροβιολόγους, δύο ακτινολόγους, τρεις αναισθησιολόγους και λοιπά. Ναι, αυξήθηκαν στα πλαίσια του δυνατού οι προϋπολογισμοί μέσα σε αυτές τις δύσκολες εποχές. Δόθηκαν επιχορηγήσεις από το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Οικονομίας και ενισχύσεις μέσω του προϋπολογισμού μας από τη δεύτερη περιφέρεια. Οι επιχορηγήσεις που δόθηκαν μέσω προγραμμάτων δημοσίων επενδύσεων εκτός του τακτικού προϋπολογισμού και της αρχικής χρηματοδότησης ήταν στα τρία χρόνια ήταν πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ. Τόσο για κτηριακές παρεμβάσεις, για υδροτεχνολογικό εξοπλισμό, όσο και για προσλήψεις προσωπικού σε ειδικότητες που είχαμε μεγάλες ελλείψεις στην κατεύθυνση διάσωσης και αναστήλωσης του νοσοκομείου και στη βελτίωση των θεραπευτικών δομών που ήταν στα όρια κατάρρευσης. Τι καταφέραμε τα τρία σχεδόν χρόνια. Προσελήφθηκαν συνολικά 105 εργαζόμενοι. 22 γιατροί, διπλασιάστηκαν οι γιατροί του ΕΣΥ που υπηρετούν στο κρατικό θεραπευτήριο, 35 νοσηλευτές, 11 τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων, 3 άτομα στο τμήμα πληροφορικής που δεν είχαμε κανέναν. Έπαιζε το ρόλο ο κ. Χατζηδάκης ως υπεύθυνος, παράλληλο καθήκον δηλαδή. 24 άτομα στην καθαριότητα, φύλαξη και σύντηση με, ατομικές συμβάσεις εργασίας, 10 επικουρικοί, επιστημονικό, εργοτεχνικό και βοηθητικό προσωπικό. Μία εικόνα για τους προϋπολογισμούς, δεν θα σας μπερδέψω με νούμερα, αλλά είναι ενδεικτικό ότι το 2015 ο συνολικός προϋπολογισμός ήταν 6.200.000 κάτι και φέτος είναι 13 εκατομμύρια, δηλαδή πρακτικά επί δύο. Ο προϋπολογισμός των ορίων δαπανών, δηλαδή αυτά που εμείς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για τις λειτουργίες μας, για στελέχωση, για κτηριακή αναβάθμιση, εξοπλισμό κλπ. Αυξήθηκε, το 2015 ήταν 2.900.000 κάτι, χιλιάδες ευρώ και το 2019 είναι 3.800.000, περίπου 1 εκατομμύριο. Σε εποχές δύσκολες, όπως είπα και πριν. Οι επιχορηγήσεις πλέον της αρχικής τακτικής, που δόθηκε και με προγράμματα δημοσίων επενδύσεων, αλλά και για άλλους λόγους όπως θα δείτε, ήταν στον πίνακα, βλέπετε, το 2016, 60.000 και πήραμε το φορητό ακτινοσκοπικό μηχάνημα, το ΣΥΑΡΜ. Μας δοθήκαν 650.000 για να αποπληρώσουμε τα ληξιπρόθεσμα που υπήρχε μεγάλο κενό σε όλα τα νοσοκομεία που οφείλαμε στους προμηθευτές, με παρακολούθηση από το Υπουργείο ότι πρέπει να δοθούν και να δοθούν σωστά και γρήγορα. 220.000 για κτηριακή αναβάθμιση που είχε εγκρίνει ο αναπληρωτής υπουργός ο κ. Πολάκης όταν πήγαμε με την κυρία Τζανουδάκη στο Υπουργείο και από πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων εξοπλισμός 560.000 για το ακτινολογικό μηχάνημα, το μαστογράφο και τον αξονικό. Στο 2018 μας δόθηκαν 320.000 για να προσλάβουμε εργαζόμενους με ατομικές συμβάσεις εργασίας. Εμείς με δικούς μας πόρους καταφέραμε και αυξήσαμε αυτό το ποσό για να πάρουμε παραπάνω εργαζόμενους και 200.000 έχουν εγγραφεί τέλος του χρόνου για να χρησιμοποιηθούν το 19. Η λειτουργία του κρατικού θεραπευτηρίου βελτιώθηκε πιστεύουμε αξιοσημείωτα. Επαναλειτουργήσε το τμήμα οξιών περιστατικών στα Λέπιδα μετά από 2 χρόνια που δεν λειτουργούσε. Αυξήθηκαν σημαντικά οι εργαστηριακές εξετάσεις, οι επισκέψεις στα τακτικά εξωτερικά ιατρία, στο τμήμα επιγόντων περιστατικών. Βελτιώθηκε καταλυτικά η λειτουργία του τμήματος των επιγόντων, όπως είδαμε προηγουμένως, με τη δημιουργία καινούριου σύγχρονου χώρου εξοπλισμένου. Αναπτύχθηκαν 3 καινούρια ιατρία στα πλαίσια της τηλεϊατρικής που ξεκίνησε δειλά-δειλά να λειτουργεί στο νοσοκομείο μας. Διαβητολογικό ιατρείο σε συνεργασία με ειδικό διαβητολόγο από μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας και ιατρείο παιδοψυχιατρικής με συνεργασία πάλι νοσοκομείου μεγάλου της Αθήνας όπου μπορούν να παρακολουθηθούν παιδιά με διαγνωσμένα θέματα, τα παιδιά και οι γονείς τους, αποφεύγοντας έτσι τα ταξίδια στην Αθήνα ή σε μεγάλα νοσοκομεία για να εξυπηρετηθούν. Και επίσης δημιουργήθηκε ιατρείο διακοπής καπνίσματος, που όπως μας διαβεβαιώνει ο κύριος Φούρναρης,
έχει θετικά αποτελέσματα. Υπάρχει κόσμος δηλαδή ο οποίος κάνει θετικά βήματα στη διακοπή του καπνίσματος. Μερικά διαγράμματα απλώς που δείχνουν αυτά που σας λέω, η προσέλευση στα επίγοντα περιστατικά, είναι από το 15 μέχρι το 18 η αύξηση που έχει εμφανιστεί, παρουσιαστεί, οι εισαγωγές στο νοσοκομείο μας από 1.300-1.600, οι επισκέψεις στα τακτικά εξωτερικά ιατρία, έχουμε 12.000 επιπλέον επισκέψεις, όχι ασθενείς, ραντεβού, επισκέψεις στα τακτικά μας ιατρία. Οι εργαστηριακές εξετάσεις έχουν φτάσει τις 72.000, το νούμερο αυτό δεν είναι πολύ σωστό του 18, είναι 72.000 και κάτι. Τα χειρουργεία σε σύγκριση με το 15 έχουν αυξηθεί σημαντικά, από 161 είμαστε στα 237, με ένα πικ το 2017 που ήταν και ο κύριος Σακάς εδώ και είχαμε κάποιες άλλες δυνατότητες. Οι διακομιδές μειώθηκαν αρκετά, δηλαδή από 120 το 15 είμαστε στις 80, κάνανε μία πολύ μεγάλη μείωση το 17 και βλέπουμε ότι τώρα στο 18 έχουμε μία αύξηση που μπορούμε να την ερμηνεύσουμε και με τις αυξημένες ροές προσφύγων που έχουμε κάποια ιδιαίτερα περιστατικά που δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε στο νησί, πιο εξειδικευμένα.